που σημαίνει ότι η Εκκλησία δέεται υπερπάσης ψυχής. Το τι θα κάνει ο Θεός είναι θέμα Θεού, εμείς έχουμε χρέος να προσφέρουμε την αγάπη μας, γιατί αυτό δείχνουμε. Και δεν πρέπει να σταματάμε να επιτελούμε το έργο αυτό. Είναι έργο για αρνητούς και ζωντανούς να προσευχόμαστε. Αν εδώ πέρα τελειώνω και λέω, Αφού λοιπόν είναι προσταγή των πατέρων της Εκκλησίας, έχουμε χρέος να προσευχόμαστε για όλους. Και εάν θέλει ο Μιχαλάκης, επειδή δεν μας πει ο χρόνος, μπορεί να πάρει το βιβλίο αυτό, να το δει καλά, γιατί έχει εδώ όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, όλες τις νόμες εκείνων που μιλάνε για το θέμα αυτό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Έχω να πω κάτι. Το τι θα κάνει ο Θεός, είπατε, αυτός μόνο ξέρει. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό είναι πώς δούλεται η χάρη του Θεού που δεν άνθρωπος γνωρίζει. Μας έχει αφήσει τις προσευχές και από εκεί πέρα είναι στην πρόνοια του Θεού. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό είναι κατανοητό. Ναι. Για να μην προχωρήσω τώρα στα άλλα. Και επειδή δεν θα προχωρήσει Μιχαλάκη εδώ, δεν έχουμε. Είπες, δεν έχουμε για διάβαση. Όλα σε παράδεισο και αυτά. Δεν αυτό έχει. Τώρα το είπες πιο σωστά, το είπες ακριβώς όπως είναι. Αυτό είναι αμέσως αυτό που είπες. Μιχαλάκη, κάπου πρέπει να στεκόμαστε ταπεινά και να λέμε, αφού έτσι τώρα Εκκλησία έτσι θα κάνουμε. Αυτό αυτή είναι η θέση. Αυτό είναι σωστό. Ναι, αφού τώρα Εκκλησία, δηλαδή εσύ δεν δέχεσαι ότι, εσύ προσωπικά, γιατί κάνω η Εκκλησία την διεκδίκηση, εσύ δεν δέχεσαι ότι οι ψυχές των εγκυμημένων περιμένουν να τοποθετηθούν οριστικά τη δεύτερη παρουσία. Δέχομαι αυτό, αλλά έχετε κάνει πολλά κηρύγματα σε αυτό το θέμα. Δύο. Λέει ότι κατά τα έργα μας έχουμε διαλέξει πρόωρα το πού θα πάμε. Πρόωρα. Άλλος στο με παράδεισο, άλλος την κόλαση, άλλος εδώ, άλλος εκεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας που πούνε κόλαση να τον πάνε παράδεισο, γιατί λοιπόν, κάτι τέτοιο υπόθηκε. Υπόθηκε με προϋποθέσεις. Υπόθηκε με προϋποθέσεις. Γιατί δεν μπορεί η αμαρτία να νικάει το έλεος του Θεού. Τότε εμποδίζουμε και το έλεος του Θεού να ενεργήσει. Άμα πούμε ότι τέρμα δεν υπάρχει καμία βελτίωση, καμία πρόοδο στο καλύτερο. Εμποδίζουμε το έλεος του Θεού και το φαντάζει για το πράγμα. Να ο Θεός να έχει εμπόδια στο έλεος του. Ο Θεός είναι αγάπη. Για τα πάντα. Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, δεν το γνωρίζουμε. Να μείνουμε εκεί για να μην το στήσουμε. Δηλαδή, μην κάνουμε το μεγάλο δάσκαλο. Εγώ θα πω το εξής. Δεν κάνω το δάσκαλο. Μα με το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Δεν μας έχει δώσει δείγματα και τη φωνή του το τι γίνεται εδώ και το τι γίνεται εκεί. Αυτό δεν μας το έχει δώσει. Δεν μας έχει δώσει. Όχι. Λέει, ήρθα για να δώσω το σώμα μου, το ανθρώπινο και τελειώνω, να σωθείτε. Άνες μετάνοια, έμαθα στο όνομα. Για να τελειώνω, να έχουμε το, να μην έχουμε άλλο παραπέρα, να έχουμε άλλο θέμα να ακούμε. Η Εκκλησία, δεν θα απαντήσουμε, αλλά θα το ερώτημα βάζουμε. Γιατί τα έχει τα μνημόσυνα. Αν κατά τα έργα του καθενός είναι αυτό απόλυτο και δεν έχει τίποτα από εκεί πέρα. Αφού λοιπόν εγώ έπλαξα και παίρνω την θέση μου κατά τα έργα μου, τότε μάταια οι Απόστολοι μας ορίζουν να κάνουμε τις προσευχές αυτές και μάλιστα για βελτίωση. Και ο ίδιος από τη διάβαση Απόστολος Παύλος λέει να δώσει ο Θεός την ημέρα εκείνη να βρει έλεος. Είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν χρειάζεται πάρα να πω τη γνώμη μου, γιατί δεν πω τη γνώμη μου. Αφού το ξεκαθαρίζει, πώς το Απόστολος Παύλος. Μιλά μια Αγία Γραφή, δηλαδή μιλάω. Μιλάς εσύ, μιλάς χωρίς να είσαι Αγία Γραφή και εγώ διάβασα εδώ την Αγία Γραφή. Είπατε τώρα να δώσει, εύχεται, δεν έχει δώσει, να δώσει. Έχει παρακαλάει, να δώσει. Δηλαδή πού
Πού είχε πάει ο Νησιφόρος όταν πέθανε, στην κόλαση? Στον παράδεισο είχε πάει. Yeah. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Yeah. Αλλά να του δώσει και ακόμα παραπάνω την ημέρα εκείνη. Έτσι είναι. Τι έτσι είναι. Δεν διαφωνούμε. Ναι. Και αυτό ισχύει για όλες τις ψυχές. Για καλύτερη θέση. Για όλες τις ψυχές ισχύει αυτό. Ισχύει όλες τις ψυχές. Λοιπόν, κάνα προσοχή. Άρα, κάνα και. Μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιο άλλο θέμα να συζητήσουμε. Και στο διάλογο θα ήθελα διάλογο, όχι αντίλογο. Γιατί δεν σημαίνει αγάπη αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Το θέμα το σημερινό το πήρα από μία αφορμή που μου την έδωσε ο Βασιλάκης. Εδώ ο Βασιλάκης. Άνοιξα το σταθμό και άκουσα δύο φορές τη κασέτα που έχει βάλει στο σταθμό του. Και βέβαια με βρήκε σε άγνοια γύρω από τα τετελεσμένα γεγονότα. Θα λέω τετελεσμένα γεγονότα. Η κασέτα έλεγε εντός λίγων ημερών, κάνω λάθος, πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή νόμος για το σφράγισμα, 666, κάνω λάθος ή όχι? Όχι, πολύ σωστά το λέτε. Ναι, νόμος για το σφράγισμα, το 666, που είναι άρνηση, άμα δεχτούμε δηλαδή το 666, αρνούμεθα το άλλο σφράγισμα που έχουμε πάρει, την ώρα της βαπτίσεως. Το σφράγισμα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού με το οποίο σωζόμαστε. Όταν αυτό γίνει, και από ό,τι κατάλαβα ακόμα προχωράω, σιγά σιγά θα το δούμε και από κοινού όλοι μαζί, γιατί από εκεί πέρα όλοι έχουμε τον λόγο, και μάλιστα δυναμικά και όχι παθητικά όπως το συζητάμε εδώ πέρα, αυτό είναι παθητική κατά έναν τρόπο συμμετοχή. Δυναμικά σημαίνει αν μας καλέσει αύριο πλησία να πάρουμε παρόν ενεργώντας με κάποιο πανελλήνιο συλλαλητήριο σαν χριστιανοί. Γιατί νομίζω και κάτι τέτοιο πρέπει να άκουσα ή όχι. Κοιτάξτε, αν περιμένουμε. Θέλετε να πω την άποψή μου πάνω στον κύριο Μενάρα. Αν περιμένουμε. Μισό λεπτό να ακούσουμε και το Βασιλάκι. Την επίσημη εκκλησία να λάβει θέση, λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί άκουσα εγώ ότι η Ιερά Σύνοδος είχε πάρει θέση στην κασέτα μέσα. Είχε πάρει θέση η Ιερά Σύνοδος με κύκλιο την οποία είχε βγάλει το 1993. Ναι. Και μάλιστα είχε βγάλει και άλλη μια κύκλιο προγενέστερα. Ναι, μα λες σε παρακαλώ, τι έλεγε αυτή η κύκλιο. Κανένα από του χριστιανού Ορθοδόξου δεν επιτρέπεται να πάρει την ταυτότητα που έχει απάνω το χάραγμα το 666. Δεν επιτρέπεται να πάρει ταυτότητα κτλ. Μάλιστα, καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε βέβαια και, και την εκκλησία που έχουμε χρέος να την να ακολουθήσουμε ό,τι μας εντέλεται. Αυτό είναι, λέει και ο Κύριος. Θέση όμως δηλαδή σαν ιερή σύνοδος να πει σας καλό να κάνουμε κάτι, όχι έτσι? Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Ναι, μεν θα πάρει μια θέση να πει ότι διαφωνούμε με αυτά τα πράγματα, αλλά για να κινήσει το λαό, ας πούμε, να κάνει συλλαλητήριο κτλ. Την πρωτοβουλία εμείς που πιστεύουμε θα την πάρουμε. Ναι, τώρα εγώ στο συγκεκριμένο θέμα επάνω, για να πάω μετά στη συνέχεια να έχουμε εδώ πέρα μερικά πράγματα, κάποιες γνώσεις γύρω από αυτό το πράγμα. Έχω φέρει κάποιο βιβλίο. Από το βιβλίο θα πάρουμε, θα αντίσουμε το περιεχόμενο. Θέλω όμως μερικές πληροφορίες στο Βασιλάκι πάλι. Όταν μιλάει η Μαρία Δουράκη, λέγεται. Ναι. Δουράκη. Και λέει θα γίνει συλλαλητήριο. Και πρέπει να πάρουμε δυναμικό παρόν σε αυτό το συλλαλητήριο. Ποιος θα το. Θα οργανώσει συλλαλητήριο. Η πρωτοβουλία είναι ιδιωτική από απλούς χριστιανούς Ορθοδόξους. Και πώς θα πληροφορηθούμε εμείς για να δώσουμε παρόν εκεί? Θα βγει ο βουλευτής ο Καμένος, ο Παναγιώτης ο Καμένος, ο οποίος αντιδρά πάνω στο θέμα, όπως αντιδρούν και άλλοι βουλευτές. Και ο Παπαθεμελής και πολλοί άλλοι, ας πούμε. Είναι δεδομένο ο Παπαθεμελής ότι. Δεδομένο. Όχι, καμία εταιρεία, ότι είπε, λες εκεί στο αστυνομία. Θα γίνει αντίδραση την ημέρα που θα ψηφιστεί η συνθήκη αυτή του Σέγγερ, που έχει και αντεθνικά, ας πούμε. Και πώς θα ξέρουμε ότι την ημέρα αυτή θα ψηφιστεί? Δεν ξέρουμε, αυτά θα κάνουν στο άψεσβησε. Και αυτό λέει, όταν κατέβασαν την εικόνα του Χριστού από το κοινοβούλιο, που ήταν η Τυράντα, ένας διαμαρτυρήθηκε μόνο. Ναι, τώρα. Τώρα ξυπνάνε. Όχι, κοιτάξτε. Και τώρα δεν είναι αυτά.
Και μιλάμε τώρα εδώ ότι κάποια ημέρα, κάποιο βράδυ, δεν ξέρω τι, αυτοί θα ψηφίσουν τον αυτό. Ο γέροντας Βασίλειος είπε ότι η Εκκλησία κοιτάζει να προσαρμοστεί με τη νέα τάξη πραγμάτων, είπε. Να, ορίστε. Αποτέλεσμα. Ορίστε που πάμε. Ναι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Πάντως, να έχουμε υπόψη μας ότι έρχονται ημέρες, σκληρές ημέρες. Σκληρές ημέρες. Δηλαδή, μέσα στο πνεύμα της Γραφής κινείται η κυρία Μαρία Δωράκη, όταν λέει θα πεινάσουμε. Εκεί πάει το πράγμα, δεν πάει αλλιώς. Θα ήθελα, έχω εδώ μπροστά μου, του Αρχιμαντρίτη Εμμανουήλ Καλύβα, θεολόγου, φιλολόγου, ένα βιβλίο. Έχει το ονομάζει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Για το χάραγμα αυτό, που θα είναι ακριβώς τα τρία εξάρια, έτσι, το πρώτο βιβλίο που μιλάει, και πάνω, αυτό στηρίζεται, και πάνω σε αυτό στηρίζονται όλοι οι πατέρες, από ό,τι θα δούμε και μέσα εδώ, είναι η Αγία Αποκάλυψη του Ιωάννου, η οποία δυστυχώς εντελώς αμφισβητήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου κάτω στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Κορωπίου. Εντελώς αμφισβητήθηκε και χαρακτηρίστηκε απλώς σαν ιστορικό και ποιητικό βιβλίο και λογοτεχνικό. Της εποχής τότε. Και όχι, και σήμερα έχει σημασία, ισχύει πάντα σαν προβλήματος. Δεν έχει, λέει, την ισχύ, είχε για τότε την ισχύ. Όχι, καθόλου αρνήθηκε το προφητικό, την ιδιότητα ότι είναι προφητεία καθαρή το βιβλίο της Αποκάλυψης. Πέρα και πέρα παραλαμβάνω και το τονίζω ότι δεν είναι ένα όμορφο βιβλίο που πέφτει ωραία στα αυτιά για να το ευχαριστήσει επειδή έχει λογοτεχνία μέσα, ούτε ποιήση. Αλλά είναι προφητικό βιβλίο που μιλάει για το μέλλον της επηγής στατευόμενης εκκλησίας. Για το μέλλον της, πού θα φτάσει η εκκλησία αυτή και μάλιστα με λεπτομέρειες σε πολλά σημεία για την πορεία της εκκλησίας μας. Για την πορεία της εκκλησίας μας. Αναφέρει λοιπόν ότι το 666, το 666 ή αλλιώς, όπως το αναφέρει μέσα στην Αποκάλυψη, χ, ξι, σίγμα, τάφ, εκφράζει, φανερώνει τη σατανική έδρα του Αντιχρίστου στο έργο του Χριστού. Τη σατανική, επαναλαμβάνω, έδρα του Αντιχρίστου στο έργο του Χριστού και στη Βασιλεία του Θεού. Είναι σημάδι που όσοι το πάρουν αυτομάτως αρνούνται ότι σταυρώθηκαν και μυρώθηκαν την ημέρα που βαπτίστηκαν. Αυτομάτως. Χάνουν την ιδιότητα του χριστιανισμού. Και αμέσως προσκυνούν αυτόν που επαναστάτησε εναντίον του Θεού, τον διάβολο και τον Αντίχριστο που θα έχει προσωπικά τον εκπρόσωπό του πάνω στη γη. Προσωπικά, η λέξη προσωπικά σημαίνει, θα έχει αυτός ο Αντίχριστος συγκεκριμένο πρόσωπο ανθρώπου. Άρα, είναι το 666, προσέξτε, όταν θα δίδεται, δεν σημαίνει ότι θα είναι οπωσδήποτε καθαρά φανερωμένος ο Αντίχριστος. Θα αποτελεί ένα είδος προετοιμασίας. Θα το πάρουνε και αυτό σημαίνει ότι έτσι προετοιμάζεται ο ερχομός
του αναμενόμενου αντίχριστου Μεσσία για τους Εβραίους. Μεσσία για τους Εβραίους. Και όπως θα ακούσετε, δεν ξέρω αν ο Βασιλάκης συνεχίζει να βάζει την κασέτα ή ακούσατε μερικοί από εσάς. Όχι, αν το θέλετε, ας πούμε, να τη συνεχίσω κάνα δύο μέρες ακόμα. Τι ώρα μας πάει. Ας την απέστε, όλη μέρα την απέστε. Ναι, για παίζει όλη μέρα. Σε 101. Και την νύχτα παίζει. Και την νύχτα. Ναι, και την νύχτα μόνο το βάζει ο Βασιλάκης. Την νύχτα σου αυτή και το ακούω συνέχεια. Τρομερά πράγματα, τρομερά. Λοιπόν, το χάραγμα 666 συμβολίζει τον σατανοφόρο αντίχριστο. Τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον ιό της απολίας. Β' Θεσσαλονικής, το Αποστόλου Παύλου είναι αυτό, και Β' Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο 2, τρίτος στίχος. Αυτός λοιπόν ο ιός της απολίας, ου έστειλει παρουσία κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδος. Λέει, θα κάνει την παρουσία του ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, θα είναι άνθρωπος, το λέει καθαρά, πως δεν είναι δικό μου αυτό, είναι κάτι η παρακοπή, επαναλαμβάνω, Β' Θεσσαλονικής. Τώρα να κάνω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό που είπατε. Ναι. Αλλά εκείνος ο άνθρωπος, ο πατρόνος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας, μάλιστα που είχε μιλήσει εδώ με τον πατέρ Μεταλληνό, δεν είχε ανοίξει ποτέ την Αγία Γραφή στη ζωή του, να δει που γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο ιός της ανομίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας, στη Δευτέρα που σας είπε. Κυρία Δωράκη, εκεί τι είπε, κάτι βολεψάκι, δεν είπε κάτι το ένα, κάτι το άλλο, το πρόσεξε πριν. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς για την κυρία Δωράκη. Ναι, τα έχω καλά, εγώ λέει, ήρθε η ώρα του ξεβολέματος, λέει τώρα. Δηλαδή από τη στιγμή που ο αντίχριστος θα αρχίσει να σφραγίζει και θα λέει, έχεις το σφράγισμα, θα πάρεις να φας. Δεν έχεις φράγμα, δεν θα μπορείς να ψωγήσεις, να ψωγήσεις, να φας. Αυτό το θέμα. Από εκεί πέρα, όσοι είχαν εγωρευτεί και θέλουν να είναι χριστιανοί και πούνε ότι εγώ δεν δέχομαι το σφράγισμα, ξεβολεύονται από εκεί πέρα. Η παρέκβαση αυτή που κάνω είναι γιατί την συγκεκριμένη μέρα είπε ο άνθρωπος αυτός ότι δεν μπορώ να δεχτώ, λέει, ότι ο Αντίχριστος θα είναι πρόσωπο και μάλιστα ανθρώπινο, ας πούμε. Είναι για μένα, λέει, προσωποποίηση του κακού. Κι όμως η Αποκάλυψη το λέει καθαρά. Γιατί, όχι, εδώ το διάβασα τώρα. Άνθρωπος της αμαρτίας, διαβάστε το Β' Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2-3 στίχο. Είπε ο Πάτερ τότε ότι κάθε κακή πράξη δική μας είναι πράξη του Αντιχρίστου. Ναι. Έτσι κάτι τώρα. Ναι, ξέρω από αυτό, είναι και αυτό. Δηλαδή όταν εμείς, προσέξτε, εδώ μιλάμε τώρα να μην αυτό που θέλω να πω είναι ότι αμφισβητήθηκε η ανθρώπινη υπόσταση του Αντιχρίστου. Αμφισβητήθηκε. Αυτό πέρα για πέρα. Ναι. Εντελώς. Ναι. Πέρα για πέρα. Το ότι βέβαια υπάρχει το πνεύμα του Αντιχρίστου από την ημέρα που ο διάβολος έπεσε, ναι, αφού είναι αντίχριστος, υπάρχει. Δεν το αφήνω, ούτε αυτό το αρνούμεθα. Αλλά συγκεκριμένα θα κάνει την παρουσία του ως άνθρωπος επάνω στη γη. Ως άνθρωπος επάνω στη γη. Και θα έχει και Έλληνας, λέει. Και θα έχει, όχι, Έλληνας θα είναι. Μην προχωράμε. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, πού το έχετε ακούσει αυτό? Όχι, αυτό είναι λάθος. Πού το έχετε ακούσει αυτό? Κάπου το ακούσει από χρόνια που το ακούσει. Τώρα, πού, Εβραίος. Γιατί κάποιος στους 93,9 πεντηκοσιανός σταθμός που δείτε χριστιανισμός και κάποιος Λεωνίδας Πέκος, ας πούμε, λέει ότι ο Αντίχριστος ήταν Έλληνας και το κηρύττει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θυμάμαι, κάνει θέματα εσχατολογικά. Πεντηκοσιανή είναι αυτή. Ναι. Όχι, δεν θα είναι Έλληνας. Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρει. Βασιλάκη. Έχει σε αυτή θέση η Αγία Γραφή για αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα μας πει και πάλι. Δεν έχω υπόψη αν είναι Έλληνας ή όχι, αλλά έχω κάποιο. Αυτό το έχω υπόψη μου. Ότι θα είναι Έλληνας. Έχω ακούσει όμως ότι θα είναι απόγονος του Ιούδα. Του. Δεν του είδα, του πρώτου. Ναι, από τη φυλή Δάνα και του φυλή Ιούδα και από μάνα πόρνη θα έχει γεννηθεί. Αυτά τα έχω και ακούστε, ξέρω το αν τα έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι. Αν είναι δυνατόν, κύριε Κώστα, οι Εβραίοι να δεχτούν Έλληνα βασιλιά. Ναι, εγώ δεν είπα. Μισούν τόσο πολύ την Ελλάδα, α πούμε, οι σιωνιστές. Ναι, αν είναι δυνατόν. Και κοιτάνε τα παντία δυνατά, τα πάντα, κάθε δυνατόν να κάνουν, α πούμε, να αλλοιώσουν την ιστορία μας.
Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να... εγώ απλώς θα κάνω ανάγνωση και εσείς θα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα παρουσιαστεί λοιπόν ως αληθινός Μεσσίας. Εαυτόν μόνον ανακηρύξει Θεόν, τον εαυτό του αυτός ο Αντίχριστος, θα τον ανακηρύξει Θεόν. Θέλω να δω, βάλουμε λίγο αυτή, να δείτε ορισμένα πράγματα. Και εις πάντα εξισούς θεμέλη το σωτήρι ημών. Και σε όλα θα εξισώσει τον εαυτό του με το σωτήρα μας Χριστό. Έχει εδώ δύο παραπομπές και λέει ο Θεοφύλακτος, Άγιος της Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, και μία άλλη παραπομπή του Ιπολίτου Πάπα Ρώμης, του Αγίου, Άγιος. Του Αγίου Ιπολίτου. Ναι, του Ιπολίτου, εδώ λέει Ιπολίτου, λέω πως το γράφω μέσα, Άγιος είναι της Εκκλησίας, Πάπας της Ρώμης. Τον πρώτο χριστιανικό αιώνα, τι λέει Άγιος Ιπολίτος, και εις πάντα εξισούστε μέλη το σωτήρι ημών. Ως προς όλα, αφού θα ανυψώσει τον εαυτό του σε Θεό, θα εξισωθεί με τη σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Αν και θα είναι η κορύφωση της αποστασίας, η ψήστη έκφραση της αποστασιακής έκτης ημέρας, η ενσάρκωση του 666. Λέει ότι το 666 σφραγίδα δική του θα είναι, σημαίνει αποκορύφωση της αποστασίας. Απλά οι άνθρωποι θα έχουν φτάσει σε απροχώρητο σημείο διαφθοράς και έκφρασης προς το Θείο Θέλημα. Δεν θα υπάρχει άλλο σημείο που να μπορέσει να φτάσει σε διαφορά καμία άλλη εποχή. Και όλες οι εποχές μαζί να μαζέψεις προηγούμενες σε διαφορά, δεν φτάνει στη διαφορά, δεν θα φτάσει σε διαφορά ακριβώς τη διαφορά της εποχής του Αντιχρίστου. Το δε βέλημα της ερημώσεως θα εμφανιστεί ως ψευδόχριστος. Και μένει λοιπόν έρχεστε το βδέλυμα της ερημώσεως ψεύδι Χριστού προσιγορία εαυτό προστηθείς. Θα το εξηγήσω τώρα και το πράγμα. Ψεύδι Χριστού προσιγορία εαυτό προστηθείς. Αυτό το κομματάκι που ακούσατε είναι του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Κατήχησης, 5ο κεφάλαιο. Το εξηγώ τώρα. Και πρόκειται λοιπόν να έρθει, μέλη έρχεστε, το βδέλυγμα της ερημώσεως, ο Αντίχριστος. Αυτός είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Αυτός είναι που θα ερημώσει από καλό την οικουμένη. Ψευδή Χριστού προσιγορία και θα δώσει στον εαυτό του ψεύτικο όνομα, ψευδή προσιγορία. Ψευδή προσιγορία, ψεύτικο όνομα ότι είναι ο Χριστός. Ο οποίος δεν έχει έρθει και είναι αυτός ο Χριστός. Ξαναδιαβάζω πάλι. Ψευδή προσιγορία, ψεύτικο όνομα Χριστού ότι είναι ο Χριστός. Προστηθείς εαυτό, θα προσθέσεις τον εαυτό του. Θα το πιστέψουμε. Του Αγίου Κυρίλου δυστυχώς το εμείς ο Θεός να βάλει το χέρι του να μας δώσει δύναμη πίστεως. Σαν τον Άγιο σήμερα τον Θεόδωρο, που λέει Χρυσία μας μεγάλατε τις πίστες του κάτω θώματα. Το ρίξανε στη φωτιά και με την πίστη του αναδείχθηκε Άγιος χωρίς να φοβηθεί τη φωτιά. Μακάρι να μας δώσει τέτοιο νεύμα και την τέτοια πνεύματα χρειαστεί τις ημέρες εκείνες. Κατά τους πατέρας θα εμφανιστεί, ο Αντίχριστος και μέσα στους χριστιανικούς ναούς.
για να μεταποιήσει την εκκλησία σε αντιεκκλησία. Να το διαβάσουμε, αυτό είναι στη γλώσσα μας, πώς αναγράφεται στα πατερικά κείμενα. «Και καθεστήσετε εις το ναόν του Θεού, ούτων Ιεροσολύμης μόνον, αλλά και εις τας πανταχού εκκλησίας». Ερμηνεία στο κομμάτι αυτό. «Και θα καθίσει ο Αντίχριστος στο ναό του Θεού, όχι μόνο στο ναό που είναι στα Ιεροσόλυμα, αλλά και εις τας πανταχού εκκλησίας και στις εκκλησίες που βρίσκονται σε όλη τη γη, στις ελληνικές εκκλησίες. Ναόν δε του Θεού, τας εκκλησίας εκάλεσε, ενές αρπάσει την προεδρία». Λέει, ναό του Θεού, ονόμασε τις εκκλησίες, των οποίων εκκλησιών θα αρπάξει την προεδρία. Και διαβάζω, ποιος το λέει αυτό, ο Άγιος Επίσκοπος Θεοδόρητος Κύρου. Άγιος Επίσκοπος Θεοδόρητος Κύρου. Όσα σας διαβάζω, παρακαλώ, δεν είναι του Κώστα του Αδάμ, είναι αγιοπατερικά. Έχω εδώ το βιβλίο, όποιος θέλει μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το χάραγμα 666 συμβολίζει τον αντι-Μεσσία. Αυτό που θα πάρει τη θέση του Χριστού και θα πει ότι είναι ο Μεσσίας, και την αντιεκκλησία, την οποία θα προσπαθήσει να ιδρύσει ως όργανο του Σατανά. Θα φτιάξει η δική του εκκλησία. Όπως ο Σατανάς είναι ο αντικείμενος, ο εναντιούμενος προς τον Χριστό και την εκκλησία, όμοια και ο Χριστός θα είναι ο, με συγχωρείτε, όμοια και ο Αντίχριστος, συγχωρέστε με, θα είναι ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος, επί πάντα λεγόμενο Θεό, εις σέβασμα. Αυτό βέβαια είναι Β' Θεσσαλονικής 2.4. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το ξαναδιαβάζω για μια φορά και το εξηγήσω, να το καταλάβετε. Τι θα είναι αυτός ο Αντίχριστος? Όπως ο Σατανάς είναι ο αντικείμενος, απλά ο αντίπαλος, εκείνος που εναντιώνεται στον Χριστό και την Εκκλησία. Όμοια και ο Αντίχριστος, βλέπετε ότι δεν είναι Σατανάς, αλλά είναι άνθρωπος με σατανικές δυνάμεις. Ξεχωρίζει. Σατανάς άλλο, άλλο. Άμα ήταν Σατανάς απλώς, θα λέει ο Σατανάς. Αλλά λέει εδώ ο Αντίχριστος, που σημαίνει ότι δεν είναι Σατανάς, αλλά είναι άνθρωπος, θα είναι ο αντικείμενος, θα είναι ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Υπερερώμενος σημαίνει θα έχει τόσο εγωισμό, έπαρση, που θα ξεπερνάει και τα δαιμόνια ακόμη. Τόσο μεγάλο υπερερώμενος. Και μάλιστα ο εγωισμός του θα είναι, λέει, τέτοιος ώστε θα λέει ότι είμαι πιο μεγάλος ακόμα και από το Θεό. Πιο μεγάλος ακόμα και από το Θεό. Θα είναι αυτοθεός. Ο Χριστός είναι το τέλειο αγαθό, Υιός του Θεού. Τον Αντίχριστο τον ονομάζει ο Οριγένης κατά διάμετρο εναντίον ιών του πονηρού δαίμονος και Σατανά και Διαβόλου. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα είναι παιδί του πονηρού δαίμονος και Σατανά και Διαβόλου. Ο Οριγένης τον λέει αυτό σε μία επιστολή που γράφει κατά του Κέρσου. Το χάραγμα 666 συμβολίζει επομένως πέρα για πέρα τον Αντίχριστο. Πέρα για πέρα τον Αντίχριστο. Τι είναι, λέει, ακούμε να λένε
άνθρωποι χριστιανοί βαπτισμένοι που έχουν άγνοια πέρα για πέρα να πάρω το 666, δε ας το πάρω εγώ και εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Δεν είναι έτσι να πάρεις το 666 και να λες δεν πιστεύω. Μιλάει λέει εδώ να αρνηθούμε να το πάρουμε και από τη στιγμή που θα το δεχθείς σφραγίδεσαι και γίνεσαι αμέσως σατανοποιημένος πέρα για πέρα. Το χάρμα 666 συμβολίζει ένα κόσμο καταπτώσεως και χάους, αποστασίας, αθεϊσμού, αντιχριστισμού, χωρίς την διέξοδο και τη μετάβαση κάπου αλλού. Άπαξ λέει παίρνεις αυτό το χάρμα, το 666, μπαίνεις στο πιο απέσιο της αμαρτίας κόσμο, χωρίς να υπάρχει μία θηρίδα να πεις φεύγω γιατί δεν θέλω να γλιτώσω. Δεν γλιτώνεις πια. Αμετάκλητα ανοίγεις στην κατηγορία του Αντιχρίστου, στην εκκλησία αυτή, την αντιεκκλησία του Αντιχρίστου, αντιεκκλησία του Αντιχρίστου, και είσαι κολλασμένος πέρα για πέρα και χαμένος. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα από ό,τι άκουσα και εγώ στην κασέτα που είχε βάλει ο Βασιλάκης. Αναφέρεται εκεί το εξής, ότι θα δοθεί το χάρημα αυτό επιστημονικά με ακτινοβολία. Στο χέρι, στο μέτωπο. Με ακτίνες, λέει ο όπως λέτε εσείς. Η οποία ακτινοβολία θα έχει τόση δύναμη ώστε να διτριάζει όλο τον οργανισμό. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το άλλο μαρτύριο για τους πόνους που θα περάσει από, βιολογικά ο κάθε ένας από αυτούς που θα δεχτεί το χάρμα. Δηλαδή θα περάσει φρικτούς πόνους. Συμφέρει 1.000.000 φορές να πεινάσεις, να διψάσεις, παρά να υποστείς και τους πόνους και να βάζεις την κόλαση. Γιατί είχε εκεί και το δεινό της κολάσεως από εκεί πέρα. Ο Αντίχριστος, κατά τον Υπόλυτο, τον Άγιο Υπόλυτο, αρχικά, προσέξτε το αυτό πραγματάκι, κάτι μυρίζει, αρχικά γεννήσεται πραΐς. Θα γεννηθεί και θα παρουσιαστεί με μία πραότητα ανεπανάληπτη. Παρατηρήστε τους αιρετικούς, να καταλάβετε καλά εκεί πολλά. Εκεί, εκεί ναι, εκεί λες, κάτσε, εγώ και νευριάζω και μπορεί να πω και να λω και να τσακωθώ και να πικράνω και να μην με πικράνω και λοιπά. Πώς αυτοί έχουν αυτή τόση πραότητα. Εκεί πια ο διάβολος έχει απολύσει το ποδαράκι το δικό τους από τα ερεθίσματα ώστε να εξάπτονται και να κάνουν, αλλά τους έχει δεμένους από την αίρεση. Το χειρότερο από όλα τα κακά. Θα παρουσιαστεί λοιπόν στην αρχή πραΐς ο Αντίχριστος, αγαπητικός, ήσυχος, ευλαβής, ειρηνοποιός, μισών την αδικία. Τα γνωρίσματά του, το προσέχετε. Για να αγκαλιάσει τον κόσμο. Τα σγραφάς αγαπών, και τα σγραφάς αγαπών, ιερείς ευρούμενος, θα δείχνει σεβασμό στους ιερείς, φιλόξενος, φιλόπτωχος ελεήμων. Μπρόφερ. Μάλιστα. Αγίου Υπολίτου Πάπα Ρώμης. Επισκόπου Ρώμης. Ναι, το ίδιο όνομα στην Ελλάδα δεν ήταν κακό την εποχή εκείνη. Αυτά είναι τα γνωρίσματα που μας τα δίνει ο Άγιος Υπόλυτος. Θα είναι, γι' αυτό λέει, θα έχει ψεύτικο όνομα Χριστού. Με αυτά που θα δείχνει, θα πάρουν την εικόνα οι άνθρωποι ότι είναι ο Χριστός που δεν είχε έρθει, αλλά που ήρθε τώρα.
περιμένουν οι Εβραίοι. Και θα είναι, λέει, φιλόξενος, φιλόπτωχος ελεήμων. Και αν το προσέξετε, σε αυτά τα σημεία οι αιρετικοί μας ξεπερνάνε. Σε αυτά τα σημεία, αν μας λένε για ελεημοσύνη μας, το χέρι κόβεται να ως ελεημοσύνη. Να τρέχουμε σε στοχούς και πάλι, για να εξετάσουμε το δούμε και το πράγμα. Και για την ελεημοσύνη πάλι, το λέω, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι. Τα παιδιά μας και το σπίτι μας. Και από εκεί πέρα όλα, οι όλοι άλλοι εξαιρετικοί. Με όλη αυτή την υποκριτική αρετή, έχει σκοπό να κάνει τον εαυτό του πίστευτο και δεκτό ως Μεσσία, για να εκδηλωθεί ύστερα η κακότητά του. Μετά από εκεί και πέρα, αφού εξαπατήσει και γίνει πιστευτός σαν Μεσσίας, από εκεί πέρα θα αρχίσει όλη η βαρβαρότητά του, όλη η κακότητά του. Και ταύτα πάντα ποιή, ύπουλος όν και δόλιος. Και όλα αυτά θα τα κάνει, αν και είναι ύπουλος και δόλιος. Και πάντα θέλω να εξαπατήσει, προς το ποιήσε αυτόν βασιλέα. Και όλοι θα τους εξαπατήσει για να γίνει βασιλιάς. Και μετά ταύτα υψούται την καρδία και μετά από αυτά θα υπερυψώσει από εγωισμό την καρδία του και ο πραής πρώτερον και αυτό που ήταν προηγουμένως μαλακός πράος, γεννήσεται σοβαρός. Θα γίνει σοβαρός. Και ο αγάπη διώκων, εκείνος που φαινόταν ότι κυνηγούσε την αγάπη, γεννήσεται ανελεήμων. Ο ταπεινός στην καρδία, γεννήσεται υψηλός και απάνθρωπος. Και ο μισόν την αδικία, τους δικαίους καταδιώξει. Έπειτα, ανυψούμενος στην αυτού βασιλεία, παρατάσσει πόλεμο. Και στη συνέχεια, αφού αναλάβει το δικτατορικό αξίωμα, τέτοιο που δεν θα υπάρξει άλλο, ούτε είχε περάσει από τη γη επάνω, παρότι είχε περάσει αυτοκράτορες που ήσαν δικτάτορες μεγάλοι στην ιστορία μέσα και έχουν κατά χιλιάδες σφάξει χριστιανούς, αυτός ξεπεράσει όλους. Σε θηριωδία και σε κακότητα. Τα εγκλήματά του ήταν τόσα που δεν τα φτάνουν όλοι αυτοί που περάσανε σε προηγούμενες εποχές. Αυτή είναι η βασιλεία, η αντίχριστη. Την οποία ο Αντίχριστος υποκριτικά στην αρχή την κρύβει με επιμέλεια. Κάτω από το πέπλο της αρετής, της ειρήνης, της δικαιοσύνης. Υπόσχεται ευτυχία, θεϊκή, μακαριότητα, δύναμη, τελειότητα. Αλλά όλα αυτά είναι δολόγματα. Όλα αυτά είναι δολόγματα. Αυτή τη βασιλεία συμβολίζει ο 666 αριθμός. Είναι το όνομά του. Κάποιος από εσάς μπορεί να κάνει ένα ερώτημα και να πει γιατί με νούμερο. Για δύο λόγους. Δεν θέλει ούτε καν ο Άγιος Ιωάννης, ούτε και το Πνεύμα του Άγιο, να αναφέρει το όνομά του. Να πιάσει το όνομα του Αντιχρίστου μέσα στο Άγιο Βιβλίο του. Αφού είναι βρωμερός, απέσιος τέρας, θα καταγράψει μέσα στο βιβλίο το όνομά του. Λοιπόν, ένας λόγος είναι ότι ούτε καν το όνομά του, γι' αυτό με νούμερο 666. Και δεύτερον, πίσω από αυτό, επαναλαμβάνω, κρύβεται η απάτη. Η απάτη εκείνη που είναι το αγκίστρινο να δείξει τους ανθρώπους. Η βασιλεία του Αντιχρίστου, την οποία εκφράζει ο 666, είναι η μεγίστη κακότητα. Γιατί μέσα σε αυτή κρύβεται δρά και πλανά πιστούς και απίστους. Ο δράκοντας, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη. Αποκάλυψη του Ιωάννου 12:9. Η Αποκάλυψη λοιπόν δεν είναι ποιητικό βιβλίο, αλλά είναι βιβλίο προφητικό, μιλάει για τις εκκλησίες μας την πορεία
Μα το γράφει ότι είναι και προφητικό βιβλίο για λέω. Αρχή, αρχή. Το γράφει και στο τέλος και στην αρχή. Και αρχή και τέλος. Αρχή, αλλά δίνει αμέσως το στίγμα η αποκάλυψη. Προφητικό το βιβλίο. Όταν λέει γράψε όσα πρόκειται να γίνουν καθαρά και έμεθα και στη συνέχεια μιλάει για, για προφητικό βιβλίο. Η παρουσία του Αντιχρίστου θα είναι κατ' ενέργεια του Σατανά. Θα προσέξουμε τι είναι που διαβάζω. Εν πάση δυνάμει και σημείς και τέρας ψεύδους. Β' Θεσσαλονικής είναι αυτό, θα το εξηγήσω όμως, θα το προσέξουμε. Β' Θεσσαλονικής 2.9 είναι το χωρίο ακριβώς παρμένο από την επιστολή του Αποστολή Παύλου. Και εξηγώ. Η παρουσία του Σατανά θα είναι παρουσία που θα γίνεται με ενέργεια του Σατανά, με κάθε δύναμη, με κάθε δύναμη. Δεν θα λείπει δηλαδή καμία δύναμη σατανική που να μην την έχει ο Αντίχριστος επάνω του. Πάση δυνάμη, προσέξτε αυτό, πάση δυνάμη σημαίνει με όλες τις σατανικές δυνάμεις επάνω του, μόνες ενέργειες. Και σημείς και τέραση και προσθέτει ψεύδους. Δηλαδή θα κάνει σημεία και τέρατα θαύματα, όχι αληθινά, ψεύτικα. Όχι αληθινά, ψεύτικα. Θα ήθελα εδώ, δεν νομίζω να έχουμε καμία αντίρρηση, να πούμε ότι τέτοιο έργο παίζει και τηλεόραση τώρα. Όταν παίρνει αστρολόγους, μάγους και τα λέει, τους βάζει εκεί πέρα και τους βάζει και κάνει ένα σωρό απατεωνιές εκεί μέσα για να δείξει ότι είναι επιστήμη ενώ είναι σατανικά πράγματα πέρα για πέρα. Έργο σατανικά κάνει τηλεόραση εκεί μέσα. Αυτοί που την έχουν τηλεόραση. Τα κανάλια. Ο Αντίχριστος, να φύγεις. Να φύγεις. Ο Αντίχριστος με το διάβολο, ο Αντίχριστος με το διάβολο, θα έχουν την αυτήν βουλή, την ίδια θέληση και ενέργεια προς την τον απατωμένον απώλεια. Θα έχουν την ίδια βουλή, την ίδια θέληση, ο Αντίχριστος και ο Σατανάς και ο Διάβολος για να εξαπατούν εκείνους που θέλουν να οδηγήσουν στην απώλεια. Του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας είναι αυτό που ακούσατε τώρα. Επομένως, αφού Διάβολος και Αντίχριστος θα έχουν την ίδια θέληση, γιατί ο ένας κοινωνία από τη θέση του αλλού, έτσι θα έχουν, λέει, θα συναλλάσσονται και τα ονόματα. Αντίχριστος είναι ο Διάβολος, Αντίχριστος και Αντίχριστος που θα στη γη. Το ίδιο όνομα έχει ο Αντίχριστος ο Διάβολος, το ίδιο όνομα φέρει και αυτός που θα στη γη. Ο Αντίχριστος διευθύνεται από τον Διάβολο, εκεί είναι το θέμα. Ο Αντίχριστος διευθύνεται από τον Διάβολο. Το έργο του κάνει. Συμπληρώνει τελικά το έργο του. Ο Διάβολος κατευθύνει τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος. Αφού θα έχει όλες τις ενέργειες στο δέντρο, γι' αυτό συμπαθίζουν, γιατί διευθύνεται από τον Διάβολο. Ταύτιση έχουν. Ταύτιση. Να διευθύνεται από τον Διάβολο. Μάλιστα. Όπως ο Χριστιανός έχει το όνομα Χριστό, έτσι ο Αντίχριστος έχει τον Διάβολο. Ναι. Οδηγείται από τον Διάβολο. Ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος. Σίγουρα θα είναι άνθρωπος. Για να τάσω. Είναι άνθρωπος. Είχαν έρθει δύο μιλητέ από πάνω. Ο ένας για τον ένα έβγαλε το συμπέρασμα ότι ήταν αιρετικός. Γιατί χρησιμοποίησε την εξής λέξη. Να είμαστε μοντέρνοι άνθρωποι, να είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι. Τι θα πει Αντίχριστος? Εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Πώς θα με ονομάσετε? Αντίχριστο φυσικά. Ο φίλος μου δεν πιστεύει στον Χριστό. Πώς θα τον ονομάσετε? Αντίχριστο φυσικά. Αυτό χρησιμοποίησε. Στην τηλεόραση. Όχι, επάνω ήταν δύο μιλητέ. Θα φύγετε. Πότε με το όνομά του. Όχι. Ναι, το είπε στο τέλος. Αλλά θα είχα άδειγμα όμως αυτό. Παράδειγμα θα ήταν. Σωστά, αλλά είπε όμως. Όχι, παράδειγμα. Εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Πώς θα με ονομάσετε? Όχι, ναι. Για παράδειγμα. Τώρα τελευταία. Όχι, τελευταία. Καιρός που ο κάθε άνθρωπος πρέπει να. Μήπως στη Δημαρχία, κάτω που θα λέγαμε. Τάσο.
Είναι η απάντηση, άκουσα, είναι και αυτή είναι η απάντηση. Κάθε ένας που δεν δέχεται Χριστό και δεν πιστεύει, είναι αντίχριστος. Είναι αντίχριστος. Το λέει λέξη. Λοιπόν, χρησιμοποιούν η αιρετική. Για προσέξτε. Το χάραμα 666 είναι ένα σημείο επαφής με τη σατανική αντίχριστη ενέργεια και οδηγεί σε κατάσταση αντιχριστισμού. Σατανική κατάσταση. Και τους προδρόμους αντιχρίστους στο σατανά και τον αναμενόμενο ιδιοτρόπος αντίχριστο, εκεί οδηγεί αυτούς που δέχονται το 666. Το 666 είναι του αντιχρίστου και το 888 είναι συμβολίζει το όνομα του Ιησού Χριστού. Το 888. Θα ήθελα και αυτό να αναγνώσω και να σταματήσω εγώ, αλλά έτσι κόσμια να πείτε και κάτι εδώ μέσα. Το 666 έχει κάποια γοητεία συμβόλου. Πίσω από το σύμβολο αναζητείτε είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, είτε θετικά είτε αρνητικά και ο συμβολιζόμενος αντίχριστος. Οι άπιστοι, οι αντίχριστοι, οι εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας αναζητούν, καλούν και αναμένουν ως Μεσσία τον Αντίχριστο, ο οποίος δρά με τους προδρόμους του Αντιχρίστους, όπως λέγει ο Ιωάννης. Στο Ευαγγέλιο του Μέσα ο Αγγελιστής Ιωάννης λέει «Οικούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται». Το έχετε ακούσει ότι έρχεται ποιος, ο Αντίχριστος. Αλλά εκτός από αυτό, λέει, τώρα αντίχριστοι πολλοί γεγόνας. Τώρα έχουν γίνει πολλοί άνθρωποι μικροί αντίχριστοι. Είναι αυτό που είναι προηγουμένως και σήμερα το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, ξέχωρα το ότι κάθε ένας που ποιεί την ανομία θεληματικά και αρνείται τον Χριστό τώρα παρόν στη γη είναι αντίχριστος, ξέχωρα από αυτούς που είναι αντίχριστοι, υπάρχει και ο με κεφαλαία που δεν ταιριάζει γράμματα που θα έρθει να πλανήσει την Οικουμένη. Έχετε το λόγο, πέστε μου. Όχι. Γιατί να σφραγίζονται στο μεταξύ, γιατί σφραγίζονται και με το 888. Να ρωτήσουμε. Για να μην μπορούν οι άλλοι να σφραγίσουν του άλλου. Δεν το καταλαβαίνω καλά, τα σου είπε τι. Γιατί να υπάρχει το ένα σφραγίσμα του διαβόλου και να μην υπάρχει και το άλλο σφραγίσμα του Χριστού. Με το 888. Με το 888. Το έχουμε πάρει, το συμβίωσα πάρω. Εμείς το έχουμε πάρει. Συμβίωσα πάρω. Με το βάπτισμα. Με το βάπτισμα. Μα όταν, συγγνώμη, να σας απαντήσω κάτι σε αυτό. Όταν θα γίνει το σφράγισμα, δεν θα πει κανείς από αυτός ότι αυτό είναι το 666. Θα πει αυτό, ας πούμε, είναι ένα καινούριο μέτρο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μπορεί να διευκολύνεται ο κόσμος. Θα είναι ταυτότητα, θα είναι διαβατήριο. Θα είναι οτιδήποτε γραφειοκρατικό έχει ο άνθρωπος, ας πούμε, και δίπλωμα αυτοκινήτου κτλ. Το οποίο θα το έχει καρφιτσωμένο στο χέρι του με μια κουκίδα μικρή και με ένα άλλο μικροϋπολογιστή, μικροτσιπ, πάλι στο μέτωπό του, το οποίο δεν θα φαίνεται. Γιατί αν φαινόταν, κανείς δεν θα το παίρνει. Για να πει αυτό πρέπει να το σφραγίσει. Αυτό το πράγμα όμως, κανείς δεν θα πει από αυτούς που θα μας σφραγίσουν από το κράτος, ας πούμε, γιατί διαμέσου του κράτους θα επιβληθεί ότι αυτό είναι το 666. Θα πει ότι είναι ένα καινούργιο, ας πούμε, επιστημονικό μέσο. Για ταυτότητα καινούργια. Ναι, γιατί τώρα αυτές ήταν. Όχι ταυτότητα, τώρα μιλάμε για το καθεαυτό σφράγισμα. Η ταυτότητα είναι το πριν το σφράγισμα, όπως έλεγε και ο Πάτερ Παΐσιος. Ναι, άμα στο χτυπήσει απάνω το νούμερο. Μα αυτό το νούμερο σου λέει ταυτότητα, δεν χρειάζεται ταυτότητα. Τα πάντα είναι. Και η πόρτα του σούπερ μάρκετ, η τράπεζα. Τα πάντα είναι, όχι μόνο η ταυτότητα, τα πάντα. Έχει πλαστικές κάρτες. Μία φωτογραφία που δείχνει. Λέει, χωρίζει στη μέση την προσωπικότητα του ανθρώπου και λέει με τον Χριστό και τον Σταυρό ή με τον Αντίχριστο και τον 666. Με τον γραμμουτό. Με τον γραμμουτό. Με τον γραμμουτό. Το πρόβλημα είναι το εξής. Μετά από εκεί πώς μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές. Καθόλου. Αυτό σκεφτόμαστε. Ήδη θα πρέπει. Καθόλου. Ναι. Πρέπει να γίνει αυτός που πιστεύει στον Θεό, ας σκεφτείς. Ναι, θα μαρτυρήσει. Να μην έχει καμία επαφή με τον κόσμο. Στον κόσμο θα δεις, αλλά δεν θα έχει να πας. Αυτός είναι η ασκητής. Μα πρέπει λέω.
Απάνω εκεί μιλάω, γιατί δεν θα μπορείς να πάρεις τίποτα. Τίποτα. Θα είναι όλα τραγμένο. Θα δεν θα υπάρχει κρίμα. Δεν θα έχει προφορία. Γι' αυτό μαζεύε το κρίμα. Δεν είπα για κρίμα. Είπα ότι πρέπει να έχεις την κάρτα εκείνη να σου. Δεν θα έχει κάρτα, θα έχει το χέρι. Και μαζί με το σφράγισμα θα, θα υπάρχει το χέρι, ένα μικρό τσίπ στο χέρι που θα συνδέεται με το μπλουτρίκι. Να συνδέεται αυτό με τις Βρυξέλλες στο μεγάλο κομπιούτερ. Και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε ελέγξει. Πού ήσουν, κύριε, εσύ, ήμουν στην Παιανία. Λάθος, ψέματα, λες, ήσουν στη Βάρκηζα. Θα μπορεί να βρίσκει πού είσαι. Καταργείται η προσωπικότητα. Θα πάω σε αυτό στη Μονή. Βίνω τώρα, θα είναι 15 χρόνια. Και ήταν από το Βόλο δύο νέοι επιστήμονες και το συζητούσαν ακριβώς αυτό. Λέει, πήραν ένα ψάρι, του βάλανε αυτό το τσίπι στο σύνολο του κρασί και το παρακολουθούσαν από δορυφόρο. Και στην πιο κρυφή τρύπα της θάλασσας που πήγαινε, το βλέπανε στην οθόνη. Δεν σφάλινε με την πλήρη, παρακολουθούν για που πάνε το χειμώνα, που πάνε το καλοκαίρι. Με απάνω, με βάζουν στήλες, ναι. Και λέγανε τότε, έτσι θα γίνεται όταν πάρω το σφράγισμα. Πρέπει να ελοπάσεις την απορία, ας πούμε, και ζητάς κάτι. Και βάζει το κομπιούτερ και σου βγάζει η ώρα τον εαυτό σου. Εσύ το έχεις. Θα προσθέσω κάτι. Ναι, θα προσθέσεις κάτι. Το ίδιο. Εγώ θα έλεγα ότι... Έχω το κομπιούτερ, ξέρεις ποιος είσαι. Ναι. Πατάζει κομπιούτερ, πέρατε την παπάτα. Δεν κάνετε διάλογο, θέλετε κάτι Παναγιώτης εδώ. Εγώ λέω ότι το δυσάρεστο είναι ότι τα πρόβατα δεν έχουν πειμένο, δεν έχουν τσοπάνω. Να πεις και να πω κάτι που θέλω εγώ. Ενώ θα έπρεπε ο Αρχιεπίσκοπος να πάρει ένα σταυρό και να πάει απ' έξω από τη Βουλή και να πει κάτω οι προδότες, εδώ μας λέει ο Βασιλάκης και ξεκινάνε τώρα τα πρόβατα να αντισταθούν στο λύκο. Ναι. Ο Αντίχριστος βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Και μέσα στους επισκόπους υπάρχουν εκλεκτά αναστήματα. Πού ήταν, πού υπάρχουν. Εντυλίγιο. Μη, υπάρχουν, μη λέμε τώρα. Είναι με το παλιό ημερολόγιο ή με το νέο. Ποιο. Το βιβλίο που διαβάζουν. Νέο, νέο, νέο. Γιατί οι πολλές κινήσεις τώρα γύρω... Δεν έχει σημασία αν είναι παλιό ή νέο. Είναι το παλιό ημερολόγιο. Εμένα μου κάνει εντύπωση, για να προσέξουμε και το πράγμα. Για να σοκάρει, δεν το λέω το πράγμα, αλλά υπάρχουν μερικοί επιτηδοί για να σοκάρει και λέει, α, είναι η κίνηση παλαιολογήτρια. Και για πες μου, μια αλήθεια που θα πει ένας παλαιολογήτης, δεν είναι αλήθεια. Επειδή είναι παλαιολογήτης. Όχι, αλήθεια. Θέλω να πω δηλαδή. Πρέπει να ξεκινήσουμε σε Ευαγγέλια για να το πω παλαιολογήτης. Άλεξε το ημερολόγιο μόνο. Άλεξε το ημερολόγιο. Στο καζίνο του Λουτραγίου έχουν σφραγιστεί όσοι πήραν με καόλους. Κάτι είπες και θέλω να ήθελα να συμπληρώσω. Τι είπες τώρα. Κάτι είπες και ήθελα να συμπληρώσω. Πάνε. Για το θέμα εκκλησία. Ειδικά να το προσέξουμε λίγο αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, να είμαστε τόσο εύκολοι να λέμε σε βάρος τη λέξη εκκλησία, ειδικά σε μεγάλο βάρος. Και ένα ακόμα, θέλω να καταλήξω. Ένα κανάλι έχει αναλάβει ειδικό έργο να αντιλασπώσει την εκκλησία καθολικά. Να την κάνει μαύρη πέρα για πέρα. Δεν αυτό που είναι εκεί που είναι ο Τριανταφυλόπουλος. Και ναι, και θέλω και τώρα το πράγμα. Γιατί παίρνει ορισμένα παραδείγματα που είναι αληθινά, εν πάση περιπτώσει, και δίνει όμως την εικόνα ότι όλη η εκκλησία είναι έτσι. Αυτός είναι λιγνός. Αυτό είναι το. Γι' αυτό λέω, και προσοχή. Έλεγα σε ένα συνάδελφο σήμερα στο σχολείο, του έλεγα το εξής, του λέω, άκουσε να δεις. Από τη μία μεριά αυτός. Απ' την άλλη, όλη αυτή η κατάσταση του κόσμου που είναι σε αναταραχή μέσα στην Ελλάδα, μέσα δεν μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Δίνει την ευκαιρία να αποπροσανατολίζει ο κόσμος και να ξεχνάει τα κύρια προβλήματα του. Χρειάζεται προσοχή, μην λέμε να η εκκλησία τόσο εύκολα. Να κάνω μια ερώτηση. Αν ήταν ο Αγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος σήμερα, θα σιωπούσε. Έτσι απλά. Ναι, όχι, είναι πολύ απλή η ερώτησή σου. Αλλά... Θα επαναστατούσε. Ναι, αυτό έκανε. Αυτό έκανε, αλλά θέλω να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Και ο Ιωάννης Χρυσόστομος ασκούσε έργο ελεκτικό, όπως το λες τώρα εσύ.
γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά όταν ήρθε η ώρα και τον εξορίσανε, είπε, εσείς που με αγαπάτε, αγαπάτε την Εκκλησία, θα ακολουθήσετε αυτούς που είναι στην Εκκλησία και με εξορίζουν τη στιγμή αυτή, αλλά είναι στην Εκκλησία, δεν είναι καθυλημένοι, αυτούς θα καθίσετε μαζί με αυτούς. Προσέξτε, μην ξεκοπείτε και αποτελέσετε κανένα κομμάτι ιδιαίτερο, γιατί τότε η Εκκλησία σκίστηκε. Το καταλάβετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, οφείλουμε τη στιγμή αυτή μέσα στον χώρο που ζούμε, γιατί εμείς και εμείς αμαρτωλοί μέχρι εδώ είμαστε. Να λέμε, έλεος Κύριε σε όλους μας. Εγώ έτσι το θέτω το θέμα. Λειτουργικός εννοείται. Λειτουργικός είναι να ακολουθήσουμε αυτούς. Όχι ηγετικός. Εάν μου πούνε να μην πιστεύω, βέβαια, όχι ηγετικός. Ναι. Όχι ηγετικός. Αν μου πούνε δηλαδή, κάνε τράβα σύμφωνα με το ρεύμα, όχι ηγετικός. Αλλά λειτουργικός, βεβαίως, ναι. Στρέμματα πίστεως, αφού η Εκκλησία τους έχει εκεί και μας ευλογούν και όλα γίνονται, αλλή μονό μας, να πούμε ότι αρνούμαστε την Εκκλησία μας. Όχι, όχι, όχι. Ένα λάθος έχει γίνει. Ότι όλοι βγήκαν με τα κανάλια και δείχνουν το δικό τους μέρος και η Εκκλησία της Ελλάδος γενικά δεν έβγαλε ένα κανάλι να προσανατολίσει τον κόσμο. Και τώρα βγάζει ένα κανάλι στη ΕΡΤ, ένα δύο κανάλια που βγαίνει ο κύριος. Βγάζει μια ώρα το κουταρίκι. Κανάλι κατά αυτού εκεί, σε τη Ελλάδα. Κατάλαβα τι λέω, κύριε Κώστα. Για να γίνει αυτό πρέπει να βγάλω άλλο αρχιεπίσκοπο. Κύριε Κώστα, ο χρόνος του αντικείμενου θα είναι περιορισμένο. 3,5 χρόνια. Ναι, γι' αυτό στην αρχή θα φανεί καλός και μετά θα αδριέψει γιατί δεν τον παίρνει ο χρόνος δηλαδή. Και ότι αρπάξει, αρπάξει δηλαδή. Μα θα έχει και τον Χριστό μετά που θα έρθει να τον εγκονιωτοποιήσει. Και τη λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι πας δώσ' της προσκρούσει αυτό, λέει όποιος χτυπήσει πάνω σε αυτό το λιθάρι τον ακρογωνιαίο, λυκμίσει αυτόν, θα τον κάνει σκόνη. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Και εφόσον θα έρθει ο Αντίχριστος να προσκρούσει στον Χριστό επάνω, στην Εκκλησία του, η Εκκλησία έχει ένα δρόμο να κάνει, να θριαμβεύσει. Να, έστω και με λίγους, αυτό το δρόμο έχει να κάνει. Να ευχηθούμε επειδή είμαστε αδύνατοι, να μας δυναμώσει, να είμαστε στους λίγους μέσα. Αυτό την ευχή να δώσουμε και ας είναι και πολύ, όταν τα φέρνανε, έτσι τα πάντα πράγματα. Λοιπόν, οι γυναίκες περιμένουν και εμείς έχουμε το σκοπό. Γιατί και είναι αυτοί. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα, κάθε σημείν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφήρετε στους φιλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διεφόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς αμήν. Για την άλλη Δευτέρα μιλάμε, για όσο έξτε, μην πειραστούμε πάλι. Δεν θα κάνουμε, δεν θα μην μένουμε καλό, γιατί δεν μας παίρνει και η ώρα, έχουν οι γυναίκες μετά, θα κάνουμε μία αλλαγή στην ημέρα. Αναγκαστικά να αγγίσει την ημέρα. Τι ημέρα να βάλουμε, πες εσύ. Τετάρτη. Για μέσα ημέρα. Εκτός από Τετάρτη εμείς είμαστε, οποιαδήποτε άλλη. Γιατί πάμε αλλού την Τετάρτη. Να μην περιάξει η ώρα, μην το λιμουτώνει. Όχι, δεν πειράζει, να πάει 6,5 με 7,5 πάει εκεί πέρα. Πάει το τρίτη. Γιατί δεν μιλάει, ξέρω πέρα. Τρίτη ώρα. Μια τρίτη ώρα, μια πέμπτη. Το Σάββατο, τι έγινε. Όχι, Σάββατο, τρίτη ώρα 7. Τρίτη ώρα 7. Τρίτη ώρα 7. Τρίτη ώρα 7. Το λέω πολλές φορές για να μην το παίρνει το μηχάνημα. Να πάει και να κρατάει την πόρτα, να το βλέπει. Δεν τάσω.